Νομίζω ότι για να ξεκινήσω χρειάζομαι καφέ πρώτα. Καλησπέρα παιδιά, Τσεκ Τεκνάου, Κώστας εδώ. Σήμερα πραγματικά ίσως να το από τα πιο μεγάλα πακέτα, αν εξαιρέσεις τις οθόνες, αλλά στο αντικείμενο είναι σίγουρα το πιο μεγάλο πακέτο που ανοίγω. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος. Το συγκεκριμένο πακέτο το έχει στείλει ο φίλος Βασίλης Τσερπές, ο οποίος έχει το κανάλι Super Retroid. Πριν αρχίσω να το ανοίγω και να σας λέω, κάντε pause το βίντεο. Στην περιγραφή έχω τα link από το κανάλι του. Μπείτε, πατήστε, κάντε εγγραφή, είναι τρομερός. Μπείτε πριν αρχίσω οτιδήποτε. Λοιπόν, εντάξει, το κάνετε. Λοιπόν, ο Βασίλης. Ο Βασίλης είναι από τα κανάλια που παρακολουθούσα από τότε που πρωτοξεκίνησα το Check Tech Now. Στο YouTube είμαι από το 2007 με 8 περίπου. Με ένα προηγούμενο κανάλι. Συνέχισα με το Check Tech Now. Όταν μπήκα στο χώρο το τεχνολογικό, γιατί το παλαιότερο αντικείμενο μου ήταν κάτι διαφορετικό εντελώς. Λοιπόν, από 2013 και μετά, άρχισα να παρακολουθώ τον Βασίλη. Ο Βασίλης μου άρεσε πάρα πολύ. Θυμάμαι, μάλιστα, όταν ήμουν φαντάρος στις αρχές της στρατικής μου θητείας, έπαιρνα άδεια και καθόμουν και παρακολουθούσα. Όταν έκανα μαθήματα, υπήρξαν κανένα δύο φορές που σταμάτησα μάθημα για να κάτσω να δω κάποιο από τα βίντεο του. Μου άρεσαν πάρα πολύ. Ο Βασίλης σταμάτησε το κανάλι του. Μετά από αρκετό καιρό ξανά άνοιξε το κανάλι του. Γιατί υπάρχουν πολλοί που ρωτάνε και δεν ξέρουν ότι ξανά άνοιξε το Super Droid. Αν και είναι πόσο καιρό, είναι κοντά στα 2 χρόνια σχεδόν. Λοιπόν, αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι τον Βασίλη τον θαύμαζα, μ' άρεσε. Δεν συμφωνούσα σε όλα όσα έλεγε, αλίμονο. Αλλά μ' άρεσε ο τρόπος του, μ' άρεσε η ανάλυση του. Ίσως σε κάποια πράγματα ήταν λιγότερο αναλυτικός ή παραπάνω αναλυτικός ή όχι. Αλλά μ' άρεσε και μ' αρέσει ακόμα μέχρι και σήμερα. Λοιπόν, στην πορεία δεν περίμενα καν ότι θα μιλούσαμε με τον Βασίλη και ότι θα κάναμε και εκπομπές μαζί. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι το συγκεκριμένο άτομο είναι ένα από τα άτομα που εκτιμώ στο χώρο όσο λίγα. Και θυμάμαι όταν ξεκινούσα το κανάλι μου, έλεγα ότι αυτό το κανάλι που έχω, το Check Tech Now που ξέρετε, έλεγα ότι ξέρεις κάτι. Αυτό που θέλω να πετύχω είναι αυτό που, που πέτυχε και ο Βασίλης. Δηλαδή, θυμάμαι είχε λείψει για ένα διάστημα τότε και ο κόσμος παρέμεινε εκεί, ρε παιδί μου. Δηλαδή, επειδή ο κόσμος τον αγάπησε, ο κόσμος του άρεσαν τα βίντεο που έβλεπε, όσο καιρό και να πέρασε. Ήταν εκεί και στην ουσία δεν απομακρυνθήκε, δεν έκανε το κλασικό που κάνω όλοι, δεν βγάζει περιεχόμενο, ας πατήσω unsub και να φύγω και να μην ξανασχοληθώ. Και αυτό φάνηκε και στην περίοδο που έκλεισε το κανάλι και το ξανάνοιξε και φάνηκε πολύ πιο έντονα. Νομίζω ότι με τη βοήθειά σας και με τη δουλειά μου που έχω κάνει μέχρι τώρα το έχω πετύχει αυτό και είναι ένα από τα πράγματα που με ικανοποιούν όσο λίγο. Οπότε φαντάζεστε το πακέτο που μου έστειλε. Δεν ξέρω τι έχει μέσα. Θα το δούμε μαζί, είμαι και εγώ περίεργος μαζί με εσάς να δω τι έχει. Αλλά φαντάζεστε ότι μόνο και μόνο και ένα κουτί άδειο που να ήταν, εντάξει, σε φάση το εκτιμώ όσο λίγα πράγματα. Η κίνηση αυτή και του τόπα κιόλας, πραγματικά δεν το περίμενα. Τέλος πάντων, είμαι περίεργος και εγώ και όπως και εσείς να δούμε τι έχει μέσα. Του είπα ότι όταν το πάρω θα κάνω unboxing. Μας ταλαιπώρησαν λίγο οι μεταφορικές, ειδικά η μεταφορική της Λίμνου, γιατί από Πάτρα Λίμνου άλλαξε 2 μεταφορικές και καθυστέρησε γύρω στις 15 μέρες να έρθει. Αλλά αυτά είναι θέματα των μεταφορικών, είναι καθαρά δικά τους θέματα, οπότε εντάξει. Πάμε όμως να μην καθυστερώ. Λοιπόν, χαιρετίσματα στο Βασίλη πριν αρχίσω. Δεν ξέρω τι έχεις βάλει μέσα, είμαι περίεργος να δω τι έχεις βάλει μέσα. Είμαι πολύ περίεργος να δω τι έχεις βάλει μέσα. Αλλά πάμε να δούμε, γιατί το πακέτο είναι τεράστιο, είναι πάνω από 10 κιλά. Στάντα, κοντά στα 10-11 κιλά πρέπει να είναι και παραπάνω ίσως. Πήγαμε το αυτοκίνητο και το πήρα. Είναι μεγάλο το πακέτο. Θα δούμε τι έχει. Μου λέει θα βγάζεις ώρα. Τώρα πάμε να δούμε μαζί παρέα. Ελπίζω να μην χρειαστεί να σταματήσω την κάμερα. Ελπίζω, αλλά θα μας ειδοποιήσει. Πιστεύω. Λοιπόν, αρκετά καλά σφραγισμένο. Λοιπόν, και ήδη εγώ πήρα ένα μικρό sneak από ένα αντικείμενο που ήταν πάνω-πάνω. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι έχει μέσα. Στο μεταξύ αυτό θα το γυρίσω για να μην σας ενοχλεί. Wow. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι έχει μέσα. Real text file. Να σας ξεκινήσουμε από αυτό. Ο Βασίλης επίσης έχει το Flashback Store
Τον τίτλο πάντα τον ξεχνάω, αλλά τσεκάρετε το κι αυτό, αξίζει. Στις γενικές γραμμές. Θυμάμαι από το Βασίλη Πλάκα Πλάκα είχα αγοράσει τα πρώτα μου CD. Γενικά δεν είχα αγοράσει ποτέ CD, ήμουν της πειρατείας πάντα. Και το πρώτο CD το είχα αγοράσει από το κατάστημα του Βασίλη. Anyway, όπως καταλαβαίνετε, εν μέρει είμαι ένα fanboy κάπως. Λοιπόν, πάμε όμως να δούμε τι γράφει στο γράμμα. Σου ζήτησα να αγοράσω μια κάρτα κάποτε και μου την έστειλες δώρο. Μη μου στείλεις κάτι πίσω. Ό,τι δεν χρειάζεσαι, στείλ το εδώ στο αλλού. Να πιάσει τόπο, να δώσει χαρά. Εύχομαι να τα χαρείς όλα, να είσαι καλά, πάντα χαρούμενος. Βασίλης. Πριν από πολύ καιρό είχαμε μιλήσει και μου είχε ζητήσει να αγοράσει μια κάρτα για το PSV. Και όπως όσοι ξέρετε, του PSV οι κάρτες είναι ακριβές γενικά, ρε παιδί μου, και δισεύρετες. Και του έστειλα μια, τι ήταν, 8, εντάξει, μικρή, δεν ήταν τόσο μεγάλη σε μέγεθος. Και στην ουσία του την έστειλα έτσι. Και, ναι, οκ. Δεν περίμενα ότι αυτό κάποια στιγμή θα γυρνούσε πίσω κάπως έτσι. Δεν, πραγματικά. Βασίλη, να είσαι σίγουρος, και το λέω εξ αρχής, γιατί αυτό κάνω πάντα. Τις περισσότερες φορές που δεν μπορώ να αξιοποιήσω κάτι, το δίνω κυρίως σε παιδιά, σε μαθητές μου, οι οποίοι μπορούν να τα χαρούν. Έχω π.χ. παιδιά τα οποία και φίλους, οι οποίοι τώρα μπαίνουν στο χώρο, τώρα μαθαίνουν το gaming και πολλά πράγματα, όπως πράγματα παιχνίδια που έχω και δεν μπορώ να τα αξιοποιήσω, κονσόλες που έχω και δεν μπορώ να τις αξιοποιήσω, τις δίνω αυτές που δεν μπορώ να τις αξιοποιήσω όπως θέλω εγώ, τις δίνω σε φίλους και τέτοιο. Οπότε νομίζω ότι αυτό θα πιάσει τόπο. Θα ξεκινήσω από το πρώτο, που είναι και το πιο απλό. Το πρώτο είναι το άλμπουμ Russia 2018. Θυμάμαι, εντωμεταξύ παίζουμε τον κιόλο συμπληρωμένο. Όχι, εντάξει, δεν είναι όλο συμπληρωμένο. Θυμάμαι, είχε κάνει ένα βίντεο τότε, και ξέρω συγκεκριμένα αυτό, θα το εκτιμήσει ένας μαθητής μου πάρα πολύ, το συγκεκριμένο, πραγματικά, άμα του το δώσω. Είχε κάνει ένα βίντεο για τις καρτούλες, είχε κολλήσει με τα Panini, και νομίζω είναι στο πλαίσιο αυτό. Αυτό το συγκεκριμένο, η Russia 2018, είναι το άλμπουμ με τις ομάδες. Θα με επιτρέψετε να τα βάζω στο πλάι, γιατί δεν έχω χώρο, να μην τα στιβιάζω εδώ. Το συγκεκριμένο, ναι, θα το πάρει όπως φαίνεται ένας μαθητής μου, ο οποίος θα το λατρέψει. Είμαι σίγουρος ότι θα το λατρέψει. Λοιπόν, πάμε ένα-ένα να ξεκινήσουμε. PS3 Wireless Keyboard, το οποίο είναι και ακριβό πλάκα-πλάκα. Πληκτρολόγιο ασύρματο για το PlayStation 3, είναι περιφερειακό. Το συγκεκριμένο, εγώ PlayStation 3 δεν έχω. Οπότε, μάλλον κατά πάσα πιθανότητα θα το αξιοποιήσει κάποιος φίλος. Το οποίο είναι ολοκένουργιο στο κουτί του μέσα, στις ζελατίνες του. Βασικά είναι ολοκένουργιο και χρησιμοποιείτο, εντάξει. Σίγουρα κάποιος θα το αξιοποιήσει. Σε ευχαριστώ, ρε Βασίλη. Πραγματικά έχει ένα σκασμό πράγματα εδώ μέσα. Wow. Είμαι η φάση, ξύπνησα, πήγα του παρέλαβα και λέω κάτσε να τα ανοίξω τώρα στη βράση. Λοιπόν, επόμενο. Πας Καλαμάτα PS, Καλαμάτα Ποδοσφαιρικός Σύλλογος φαντάζομαι. Ο Βασίλης είναι από την Καλαμάτα για όσους δεν ξέρετε. Το συγκεκριμένο θα το κρατήσω για μένα. Είναι ωραίο. Και είναι ωραίο και το μαύρο. Μαύρο καπέλο δεν είχα πλάκα-πλάκα. Καλοκαιράκι έρχεται, παραλίες έρχονται. Θα το βάζω. Γιατί όχι. Μ' αρέσει. Εν τω μεταξύ έχει τόσα πράγματα που δεν ξέρω, θα ξεκινήσω από τα μικρά πρώτα. Λοιπόν, καρτούλες, Russia 2018. Ω, είναι ωραίο αυτό, ρε εσύ. Έχει αυτοκολλητάκια. Και βασικά μου αρέσει η ταμπακέρα, αυτό εδώ το πράγμα πάρα πολύ. Ίσως επειδή μου αρέσει η ταμπακέρα αυτή που έχει μέσα τα πράγματα και μπορείς να βάζεις και δικά σου πράγματα, να δώσω τα αυτοκόλλητα στο παιδί που θα πάρει και το άλμπουμ και εγώ να κρατήσω το μεταλλικό, μάλλον, κατά πάσα πιθανότητα. Εν τω μεταξύ πάμε. Resident Evil Revelations. Τι λες τώρα, τι είναι αυτό, κάτσε, περίμενε. Εν τω μεταξύ είναι πράγματα που κάποια τα βλέπω πρώτη φορά, τα έχω ξαναδείς. Το τέτοιο και θέλω να δω τι είναι. Εν τω μεταξύ, όσοι δεν ξέρετε, επειδή δεν είμαι του horror πολύ, πρόσφατα με το Resident Evil 2 ξεκίνησα να παίζω τα. Βασικά, τα. Το Resident Evil 2, το οποίο το τερμάτισε, είναι πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Σκεφτόμουν να κάνω κάποιο review, ακόμα και εγώ που δεν είμαι στο horror πάρα πολύ. Δεν τρελαίνομαι για horror πάρα πολύ. Είναι από τα πράγματα που
Από παιχνίδια μάλλον που λάτρεψα και με έκαναν να νιώσω καλά, έκλαιγα σε κοριτσάκι όσοι έχετε δει τα live, γιατί το κάναμε stream. Όσοι δεν ξέρετε, έχω και stream στην περιγραφή, το κανάλι μου στο Twitch. Να μπείτε να δείτε, κάντε ένα follow κάθε Πέμπτη ή Τετάρτη, ανάλογα τα γούστα, συνήθως Πέμπτη, αλλά θα κάνουμε και Τετάρτες κάποιες φορές. Κάνω εκπομπές εκεί πέρα, live, παίζω παιχνίδια, με παρέα ή και μόνος. Μπείτε, δείτε. Αν θέλετε να με δείτε να κλαίω σαν κοριτσάκι και να σκούζω. Anyway, το λάτρεψα το Resident Evil και αυτό είναι από το Resident Evil Revelations. Είναι το Nintendo 3DS Circle Pad Pro. Το ξέρω αυτό το Circle Pad Pro, το οποίο είχα στο παρελθόν. Τι είναι? Είναι μια συσκευή, βασικά δεν το βγάζω από εδώ, η οποία και έψαχνα κάποτε πριν να πουλήσω το... Γιατί το είχα αγοράσει και το είχα πουλήσει το 3DS μου, είχα δύο 3DS. Το ένα το πούλησα, το άλλο το έδωσα στον κολλητό μου και έχει μέσα και το παιχνίδι. Έχει και το παιχνίδι. Λοιπόν, είναι ένα pad το οποίο... Wow. Να, κάτι που πραγματικά... Είναι ένα pad το οποίο το βάζει στα παλιά 3DS, την πρώτη γενιά, από το πλάι, αν δείτε. Και έχει ένα joystick extra. Αν έχεις το καινούργιο New 3DS δεν το χρειάζεσαι γιατί έχει ένα μοχλάκι. Αλλά στα παλιά joystick, στα παλιά 3DS το χρειάζεσαι. Λοιπόν, και κάτι τέτοιο πραγματικά είναι σπανιότατο. Τι λες τώρα ρε Βασίλη, πραγματικά. Wow. Εν τω μεταξύ, πράγματα τα οποία είναι αρκετά σπάνια και έχει και μέσα και το αυτοκαλυτάρι του παλιού της Nortec. Από την παλιά αντιπροσωπεία. Λοιπόν, έχουμε μια τσάντα Revolution. Με το Che Guevara επάνω. Αυτή είναι πολύ ωραία. Βασικά όλα είναι καινούργια. Πραγματικά είναι καινούργια. Έχει μέσα. Αυτό θα δω πώς θα το αξιοποιήσω, αλλά θα βρει και τη χρώση του και αυτό. Καλοκαιράκι έρχεται, οπότε θα το αξιοποιήσουμε. Λοιπόν, Βασίλη, τι να πω. Να πω από τώρα κι άλλο ευχαριστώ πραγματικά. Όση ώρα θα αρχίσω να λέω ευχαριστώ και δεν μας πάρει μέχρι αύριο. Γιατί ρε φίλε το έκανες αυτό. Αυτά είναι πάρα πολλά πράγματα. Προχωράω. Τα μπακέρα. Έχει μια ταμπακέρα με έναν Ινδιάνο. Εν τω μεταξύ το αστείο είναι τα περισσότερα από αυτά το τελευταίο διάστημα τα σκεφτόμουν και χωρίς πραγματικά. Το τελευταίο διάστημα γενικά καπνίζω περιστασιακά, αλλά δεν καπνίζω τόσο τσιγάρα. Έχω αρχίσει το κάπνισμα πίπας και έχω αρχίσει και τη συλλογή γιατί μου αρέσει το αντικείμενο τέτοιο και γενικά έψαχνα, αυτό είναι για τσιγάρα βέβαια, για να βάζει τσιγάρα, αλλά γενικά έψαχνα να μπω και στο τρυπάκι και για να βλέπω τα μπακέρες και αυτό είναι ένα πολύ ένας μπανές. Αν μου λες, μας τώρα, ξέρεις, οι σκέψεις σου ισχύουνε, προχώρα. Και πολύ ωραία κιόλας. Λοιπόν, πάμε στο μεγάλο, το πρώτο μεγάλο για να ανοίξω. Πες μου ότι δεν είναι μόνο το κουτί. Πες μου ότι δεν είναι μόνο το κουτί. Πες μου ότι δεν είναι μόνο το κουτί σε αυτό. God of War Collection Volume 2 για το PlayStation 3 είναι. Είναι η φιγούρα. Μάθε τα σκοτεινά μυστικά του κράτος. Chains of Olympus και Ghost of Sparta. Αυτά τα έχω και στο PSV τα παιχνίδια. Τα έχω και στο PSV. Στο PlayStation 4 δεν τα έχω. Τα έχω παίξει στο PSV που είναι πάρα πολύ ωραία. Νομίζω. Το Ghost of Sparta ήταν και στο PSP, αν δεν κάνω λάθος. Η Chains of Sparta. Anyway. Α, λέω, τρόμαξε από στιγμή. Λέω, έχει το άγαλμα μέσα. Λέω, αποκλείεται γιατί. Λατρεύω τον God of War. Έχω κάνει platinum, αν βλέπετε εδώ πάνω που δεν βλέπετε. Έχω κάδρο του Κράτος με τον Ατρέα. Γενικά τα παρακολουθώ εδώ και χρόνια, αλλά επειδή δεν είχα PlayStation 3 ποτέ, με το PlayStation 4 μου δόθηκε η ευκαιρία να παίξω το παιχνίδι. Πήρα τη συλλεκτική και μάλιστα το unboxing που έκανα το είχα στείλει στην εταιρεία να το δούνε και του άρεσε πάρα πολύ. Και του άρεσε πάρα πολύ και το τσεκούρι και μου είχαν στείλει μήνυμα. Μπορεί να σα το βάλω λογικά. Έχει μέσα πράγματα. Προς την λέω τρόμαξα. Λοιπόν, vertical stand για το PlayStation 3. Αυτό σίγουρα ξέρω έναν φίλο που θα το εκτιμήσει πάρα πολύ. Έχει αγοράσει πρόσφατα σε τιμή ευκαιρία σε ένα PlayStation 3 για να παίζει με το γιο του παιχνίδια και με την κόρη του, αλλά κυρίως με το γιο του καθόλου και παίζουν. Και πιστεύω ότι αυτό θα το εκτιμήσει όπως και τα περισσότερα PlayStation 3 πράγματα που παίρνω πάνω σε αυτόν γιατί τα αγαπάει και είναι άνθρωπος που τα εκτιμάει πάρα πολύ. Εν τω μεταξύ είναι πράγματα τα οποία. Λοιπόν, hard drive transfer cable. Λοιπόν, αυτό από ό,τι καταλαβαίνω είναι ένα αρχείο στο οποίο βάζεις το σκληρό σου από το Xbox 360 και μεταφέρεις τα αρχεία από το 360 από το ένα στο άλλο για να μην τα χάσεις. Είναι από αυτούς τους δίσκους που κουμπώναν από πάνω. Και αυτό χρήσιμο είναι αν έχεις 360. Εγώ δυστυχώς 360 δεν έχω, αλλά θα βρω τρόπο να το αξιοποιήσω. Κάπως θα βρω τρόπο να το αξιοποιήσω. Και γενικά τέτοια ανταλλακτικά είναι χρήσιμα. PS2.
Vertical Stunt. Ένας μαθητής μου πριν από 1,5-2 χρόνια, PlayStation 2 έχω παίξει το Devil May Cry, μου άρεσε πάρα πολύ. Ήταν τα αγαπημένα μου παιχνίδια και αυτό ήταν το παιχνίδι το οποίο με εισήγαγε πάρα πολύ, με βοήθησε στο χώρο των hack and slash. Λοιπόν, το Devil May Cry το 3, παιχνιδάρα. Λοιπόν, το συγκεκριμένο είναι ένα stand για να στέκεται το PlayStation 2. Θα το χρησιμοποιήσω εγώ. Έχω PlayStation 2 και θα το χρησιμοποιήσω σε αυτό. Λοιπόν, Βασίλη, ειλικρινά ρε φίλε. Λοιπόν, έχουμε... Αυτό είναι ο Ζημαρούλης, ο Πιρέλι κάτι από το Ghostbusters. Το συγκεκριμένο το είχα δει στο φίλο του Δημήτρη το Δούνα και είχα βάλει και μια φωτογραφία στο Instagram. Και μ' άρεσε. Θα διακοσμήσει πολύ ωραία το δωμάτιο. Πραγματικά θα το διακοσμήσει πάρα πολύ ωραία το δωμάτιο. Μεταξύ πρέπει να βρω χρόνο να τα διαχειριστώ όλα αυτά. Επόμενο. Nintendo 64. Πες μου, είναι αυτό Rumble Pack. Είναι αυτό που βάζεις κάτω από το χειριστήριο και δονείται το χειριστήριο, αλλά για να το σιγουρέψω θες να είναι αυτό που κουμπώνεις κάτω από το χειριστήριο του Nintendo 64 για να προσφέρει δόνηση, ναι, αυτό είναι. Wow, αυτό είναι ωραίο, αν είχα Nintendo 64, αλλά επειδή συλλέγω πράγματα, συλλέγω κονσόλες και κάποια στιγμή, ποιο είναι το αστείο ότι παίρνω πράγματα και κάποια στιγμή επιστρέφουν, παίρνω και το υπόλοιπο κομμάτι. Οπότε να περιμένετε ότι θα δούμε και κανένα Nintendo 64 σε μένα σίγουρα κάποια στιγμή. Call of Duty World of War Flask είναι από το παιχνίδι, συλλεκτικό καν. Είναι από αυτά που βάζανε το τέτοιο. Αυτό δεν ανοίγει. Όχι, δεν νομίζω να ανοίγει. Αυτό θα μπει στη βιτρίνα. Πραγματικά. Δούμε να ξαναπιω και λίγο καφέ. Λοιπόν, χειριστήριο από το Nintendo, ποιο είναι αυτό, όχι το 64, το μεταξύ των έχουμε, έχω και ένα άλλο ένα τέτοιο με USB. Nintendo, να και το ανοίξαμε και με τον Κώστα, πω, μη συγχωρείτε τώρα, αλλά το μυαλό μου είναι σε φάση, έχει πάθει overflow, πραγματικά. Λοιπόν, τι άλλο έχει μέσα, όχι, πες, έλα ρε φίλε, όχι ρε φίλε, αυτό το ήθελα. Το ένα από τα δύο τουλάχιστον να πάρω και το άλλο κάποια στιγμή, αν δεν έχει και δεύτερο. Αυτό είναι το motion τέτοιο, το οποίο το βάζει στο PlayStation 4 για να το χειρίζεσαι. Και στο 3 δέχεται και στο 4 είναι συμβατό. Και ειδικά όταν έχεις VR, PSVR, είναι πάρα πολύ χρήσιμο αυτό εδώ. Μέχρι να βγάλει η Sony κάτι καινούργιο που φαντάζομαι το PlayStation 5. Έχει και μπαταρία μέσα, πλάκα πλάκα. Τι λες τώρα. Αυτό, wow, το ήθελα και είναι αρκετά σπάνια. Λοιπόν, πες μου ότι είναι αυτό που πιστεύω, ότι είναι κάμερα για το PlayStation. Αλλά, ρε εσύ, είναι λες και υπάρχει κάποιος και σκέφτεται αυτά που σκεφτόμουν και συζητούσα τις προάλλες. Έλεγα με τους φίλους μου, λένε, κάνε live, πες μου πρέπει να δω το 3, για το... Ποιο είναι από τα δύο. Ελπίζω να το δέχεται και στο PlayStation 4, ελπίζω. Ποιότητα δεν πρέπει να είναι τόσο τρομερή, φαντάζομαι, αλλά είχα ένα φίλο που μου λέει: κάνε live στο PlayStation. Βάντε, βάλτε. Λέω: μα τώρα δεν έχω κάμερα για το PlayStation. Wow. Θα αξιοποιηθεί. Αν κάθετε πάνω στο PlayStation 4, θα αξιοποιηθεί, να είστε σίγουροι. Πραγματικά. Λοιπόν, τώρα εδώ. Buzz. Είναι από το παιχνίδι Buzz, φαντάζομαι, το σακούλι. Έχει μέσα πράγματα. Αχ, έχει τα χειριστήρια από το Buzz. Ωρε φίλε, ένα παιχνίδι πάρα πολύ ωραίο. Ήταν το PlayStation 3, δεν είμαι σίγουρος αν είναι και το PlayStation 4. Τα χειριστήρια από το Buzz είναι αρκετά σπάνια. Θυμάμαι, είχα μαθητές κάποτε που είχαν πάρει το PlayStation 3 και τα ψάχναν απεγνωσμένα να τα βρουν τα συγκεκριμένα. Δεν τα βρίσκανε εύκολα. Γενικά στην Ελλάδα έχει λατρευτεί αυτό το παιχνίδι. Και είναι πολύ καλά. Πολύ καλά για το συγκεκριμένο παιχνίδι και πολύ διασκεδαστικά. Επίσης έχουμε God of War, Ghost of Sparta. God of War. Chains of Olympus και Assassin's Creed, τρία παιχνίδια για το PSP, τα οποία τα συγκεκριμένα, να πω την αλήθεια, τα έχω και σίγουρα θα τα δώσω σε κάποιο φίλο να τα χαρεί. Είναι πάρα πολύ ωραία παιχνίδια, ειδικά τα God of War είναι τρομερά. Το Assassin's Creed έτσι και έτσι, αλλά το God of War είναι τρομερό. Και πλάκα κάνεις, πες μου ότι είναι μέσα. Κάμερα, εννομεταξύ είναι η φάση, τώρα εγώ τα βγάζω, τα χαίρομαι, αλλά δεν ξέρω αν τα ακούτε και εσείς και τα βλέπετε. Κάμερα για το PSP. Έχω αυτή τη στιγμή δύο PSP. Το ένα το έχω χαρίσει
σε ένα μαθητή μου για να παίζει, ήθελε να παίζει και του δάνεισα και το τέτοιο του δάνεισα, δεν του έδωσε γιατί το θέλει για μένα. Ποιο ήταν το. Όχι το Σπύρο, το Crash. Το Crash Bandicoot, είχε ένα παιχνίδι Crash Bandicoot το οποίο του άρεσε πάρα πολύ. Αλλά γενικά έχω μείνει με δύο PSP που δουλεύουν και αυτό είναι καμερούλα. Βασικά είναι η μπαταρία. Α, ναι, είναι η καμερούλα. Wow, εδώ μέσα υπάρχει. Αυτό είναι πολύ ωραίο για τη συλλογή μου, πραγματικά. Wow. Wow. Είναι πράγματα που μπορεί σε εσάς και γενικά να μην έχουν τόσο μεγάλη χρηστική αξία, αλλά αν είσαι συλλέκτης, είναι πράγματα τα οποία τα ήθελες για να συμπληρώσεις κάποια κομμάτια. Είναι αρκετά ωραία για να νιώσεις το ολοκληρωμένο το κομμάτι. Είναι σαν να φτιάχνεις, για παράδειγμα, όσοι θυμάστε, σαν να φτιάχνεις τα Megazord που έπαιρνε στα ρομπότ των Power Rangers και είχε τα μισά και σου έλειπε το πόδι μόνο. Τώρα το πόδι βρέθηκε. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε εδώ. Αυτό είναι ένα DVD από Lens Cleaner για να καθαρίζει. Α, για να καθαρίζει το τέτοιο, Και είναι και σφραγισμένο. Καθαρίζει το CD μέσα. Τα CD, βάζει το CD αυτό και καθαρίζει την κεφαλή του CD. Αρκετά χρήσιμο. Κάποτε ήταν πολύ διαδεδομένα αυτά. Και μέσα έχουμε. Πες μου, ότι έχει και μικρόφωνο. SingStar. Αυτό είναι αξεσουάρ του PlayStation 3, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω τα περισσότερα δουλεύουν και με το PlayStation 4. Έχει τη θήκη του. Γενικά είναι ένα full collector's pack αυτό, πλάκα. Βασίλη, ειλικρινά, όσο ευχαριστώ και να σου πω, δεν νομίζω ότι θα φτάσουν. Και το κουτί θα το χρησιμοποιήσω γιατί αυτά τα κουτιά είναι σος. Και έχουμε εδώ memory card. Γιατί είναι memory card για το PlayStation 2 είναι αυτές. Για το 1, για το 2 πρέπει να είναι. Για το 2 είναι, για το 1 δεν μου θυμίζει, για το 2 είναι. Memory cards, χρήσιμες και αυτές. Αν έχεις PlayStation 2 και παίζεις ακόμα. Κάπως πρέπει να το στήσω και αυτό κάποια στιγμή ξανά, τώρα που έχω κομμάτια. Και πάμε στο δεύτερο. Να ξεκινήσω από το πρώτο. Από το δεύτερο ξεκινήσω από το πρώτο. One Punch Man. Παιχνίδι επιτραπέζιο είναι από ό,τι βλέπω με κάρτες. Πολύ ωραίο άνιμ. Όσοι ξέρετε τα άνιμ, το συγκεκριμένο άνιμ είναι από τα καλύτερα. Παιχνίδι επί τραπέζιο. Ωραίο. Πολύ ωραίο. Σφραγισμένο. 88 κάρτες και πάει λέγοντας. Θα το δω αυτό λίγο πιο αναλυτικά. Και μέσα έχουμε χειριστήρια για το PlayStation 1. Ήμουν από τα παιδιά που στο PlayStation 1, αν και το πήρα πολύ αργά με τον αδερφό μου, τα χαλούσαμε τα χειριστήρια. Πραγματικά τα χαλούσαμε τα χειριστήρια. Τα κάναμε κομμάτια, δεν μπορείτε να φανταστείτε, ειδικά όταν παίζαμε Tekken 3. 3, το 3 ήταν. Panzer Front, τι άλλο παίζαμε, και Metal Slug, αυτά ήταν αγαπημένα μας. Ειδικά το Metal Slug, το είχαμε λιώσει, θυμάμαι. Στο Tekken βέβαια, η αλήθεια πάντα, μου διάζω αντίχειράς μου. Δεν ξέρω γιατί, αλλά ήταν σε φάση. Λοιπόν. Action Fighter για το Master System. Έχω Master System, θυμάστε το είχα κάνει και unboxing. Το μεταξύ ο γείτονας τώρα βρήκε να βαρέσει να βάλω κάπου σκαρφιά στον τοίχο. Έχουμε δεύτερο παιχνίδι Basketball για το Super Nintendo Basketball. Είναι το δεύτερο παιχνίδι Super Nintendo που έχει στην κατοχή μου. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι άλλο έχει. Λοιπόν, έχει USA. Πώς λέγεται? Δεν διαβάζω, δεν καταλαβαίνω τα γράμματα. Λοιπόν, ένα παιχνίδι racing είναι. Ποιο είναι? Κρουιόν. Anyway. Super Mario Bros. Oh, αυτό είναι ωραίο. Αυτό και να μην έχεις το σύστημα να το παίξεις. Παίζεις με αυτό, το έχεις στην άκρη μόνο και μόνο για διακοσμητικό. Είναι υπέροχο παιχνίδι. Παλιό βέβαια, εντάξει, μετά από τόσα χρόνια. Αλλά ναι. Και πάμε τώρα. Χειριστήριο για το PlayStation 2. Χρήσιμο γιατί για το PlayStation 2 έχω ένα χειριστήριο, αλλά ήταν λιωμένο η μοχλή του επάνω. Χρήσιμότατο. Και μετά. Α, έχει και το Buzz μέσα. Ω, μαζί με το τέτοιο. Παγκόσμιο quiz, 2 Buzz. Οπότε πάει όλο το τέτοιο μαζί. Πένα. Πραγματικά πένα. Wow, πολύ ωραίο. Και Heart of Darkness. Αυτό δεν το είχα δει, είναι για το PlayStation 1 παιχνίδι. Wow. Δεν το έχω ακούσει καν αυτό.
Με αυτή θα βγει το τέλος. PS1. Τσαντούλα για το PlayStation. Όπω. Έβλεπα, είχε για το Nintendo, είχαν τις Παναγιά στα μάτια. Και έλεγα πω, πω τι ωραίο που θα ήταν να είχα μια τέτοια τσαντούλα κάποια στιγμή. Έχει μέσα να βάζεις και τα παιχνίδια σου, βάζεις στην ουσία σε αυτή. Τι κάνεις, βάζεις το PlayStation 1 και το μετακινείς ρε παιδί μου. Αλλά για συλλεκτική αξία, για να το... Λέει πάρα πολύ. Το μεταξύ είναι τόσο καλή. Μπορείς να βάζεις και το tablet σου, χωράει και tablet και κάποια βασικά πράγματα εάν ταξιδεύεις. Είναι καλή φάση. Μπαίνει χιαστή στο τέτοιο. Ναι, έχει την πλάκα της. Είναι ωραίο. Wow. Και το πρώτο, δεύτερο κουτί, God of War. Όπου είναι μεταξύ αυτά τα κουτιά θα είναι τέλεια για το δωμάτιο. Ρε εσύ Βασίλη, και έχει κι άλλα, και έχει κι άλλα. Τι κουτί, κάτσε κουτί. Λοιπόν, θα πιω καφέ γιατί ακόμα δεν έχω ξυπνήσει καλά καλά όπως φαίνεται. Ακόμα με τόσα τέτοια. Λοιπόν. Και έχει και άλλα πράγματα. Ας ξεκινήσουμε μετά. Έχει DVD εδώ πέρα. Το μεταξύ έχει και Blu-ray. Και μαντέψτε ποιος μπορεί να δει Blu-ray και στο Xbox και στο PlayStation το 1, 4. 4 νομίζω παίζει. Λοιπόν, X-Men. Ταινία των X-Men. Δεν είναι τόσο τρομερή ταινία, αλλά εγώ είχα περάσει ωραία βλέποντάς τη. Είναι ok, μ' άρεσε. Λοιπόν, Tron, the classic, the original classic Tron. Πολύ ωραία ταινία και το δεύτερο Tron μ' άρεσε πάρα πολύ. Για ένα διάστημα είχα κατεβάσει το soundtrack και το άκουγα συνέχεια. Ο Ναυαγός, Castaway. Πολύ ωραία ταινία κι αυτή. Αν και νομίζω ότι το Forrest Gump μ' άρεσε περισσότερο από το Tom Hanks παρά αυτό. Star Wars, Empire Strikes Back. Ο πέμπτο, το V. Δηλαδή τυπικά ήταν από τις τρεις πρώτες η δεύτερη που βγήκε και η πέμπτη στην γενιαλογία περίπου, σε σειρά. Όχι περίπου, ωραία. Ωραία ταινία. Γενικά τα Star Wars τα είχα δει μικρός, αλλά δεν μου είχε μείνει τίποτα. Φοιτητής, τα είχαμε κατεβάσει. Τα είχαμε κατεβάσει με καλή ποιότητα. Και καθόμουν και τα βλέπα και μου είχε την άκρη στο μυαλό στον αέρα. Γιατί ρε παιδί μου, λες, είναι ταινία του 79-80 και πάει. Και σε φάση τα εφέ ήταν τρομερά, δηλαδή πατούσε άντα για ταινία του σήμερα. Εδώ ταινίες σήμερα και δεν έχουν τόσο καλά εφέ όσο είχαν πριν από 40 χρόνια, 30 χρόνια πόσο είναι. Το τέλος του κόσμου, ωραία ταινία, διασκεδαστική και αυτή, Spider-Man 3. Εμένα μου άρεσε πάντως αυτή η σειρά του Spider-Man, δεν ξέρω τι λένε, πολλοί την έχουν κράξει, ειδικά το τρίτο, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Εντάξει, αυτό είναι DVD που λέει οριακές διαπραγματεύσεις, δεν το έχω δει. Και έχουμε Star Wars, το τελευταίο, The Return of Jedi. Λοιπόν, μ' αρέσει το Star Wars, μ' αρέσει το lore. Υπήρχε περίοδος που καθόμουν και έβλεπα βιντεάκια για το lore. Βέβαια, η αλήθεια είναι και οι καινούργιες ταινίες μ' άρεσαν, αλλά θα μπορούσαν να είναι ακόμα καλύτερες. Anyway, Tom Cruise, Mission Impossible 3. Living Dublin, Dublin και λέω Dublin, α, καλά. Brass Springsteen with the Seasons Band. Μουσικό DVD είναι φάση. Θα το δω αυτό. Transformers Dark of the Moon. Dark Side of the Moon δεν ήταν. Leaping Aside. Τα Transformers ήταν διασκεδαστικά. Ιστορία, με είχα, αλλά έχουν ωραία εφέ. Μόνο και μόνο για να βλέπεις τον Optimus Prime και τους άλλους να μεταμορφώνουμε. Να μεταμορφώνονται. Men in Black. Ταινιάρα. Ποιο είναι το 2? Το 1. Men in Black το 1. Πολύ ωραία ταινία. Captain America, The First Avenger. Πολύ ωραία ταινία και αυτή. Πλάκα πλάκα, Blu-ray βλέπω μόνο αυτές που κατεβάζω σε ποιότητα Blu-ray. Πρέπει να δω και στο τέτοιο πώς θα είναι. G.I. Joe, μ' άρεσε. Ήταν διασκεδαστική ταινία. Πραγματικά μ' άρεσε. Έχουμε επίσης School of Rock, Jack Black. Τρομερό. Πολύ ωραίο, από τους αγαπημένους. Ocean's 11, 12 και 13. Πολύ ωραίο και αυτό. Transformers, η εκδίκηση των ηττημένων. Αυτό είναι σε DVD. Γενικές γραμμές είναι πάνω κάτω στο στυλ μου. Και έχουμε μετά Hulk, The Incredible Hulk. Πολύ ωραία ταινία και αυτή. Πάρα πολύ ωραία ταινία και αυτή. Hangover Part 2. Ωραίο ήταν, το ένα ήταν πιο ωραίο. Το 2, το έχω δει το 2. Παίζει να το έχω δει το 2, δεν θυμάμαι, αλλά παίζει να το έχω δει. Δεν θυμάμαι καν.
Και American, ποιο είναι, The Social Network. Όλε παραδόξω, εμένα μου άρεσε αυτή η ταινία. Ήταν αρκετά διασκεδαστική. Λίγο prick ο Zuckerberg. Βασικά νομίζω ότι κάπω έτσι και στην πραγματικότητα. Αλλά ναι, εμένα μου άρεσε. Ήταν διασκεδαστική ταινία. Και το λέει λίγο ότι τυπικά ότι όλοι αυτοί ζουν στον κόσμο του γενικά. Και έχει και άλλα πράγματα μέσα. Θα αφήσω το ένα πακέτο μεγάλο για το τέλο, γιατί θα έχει και άλλα μικρά. Ναι, ναι, ναι. Αυτό το ήθελα. Βάση για να στηρίζω το PlayStation 4, να το βάζω όρθιο. Ρε εσύ Βασίλη, ειλικρινά. Wow. Αυτό το ήθελα, είναι πόσα πράγματα και αυτό το χρειαζόμουν. Wow. Θα αυτό διαστόπω 100%. Και έχει το Edge, the Nintendo Difference, και Edge, the PS3 Slim, δύο περιοδικά, δύο τεύχη βασικά. Είναι παλιά, αλλά ποια είναι η φάση. Σκεφτόμουν εδώ και αρκετό καιρό να έκανα συνδρομή στο Edge, αλλά δεν ήξερα αν άξιζε. Αν αξίζει να πας να κάνεις. Και πείτε μου, ρε παιδί μου, επειδή δεν έχω ασχοληθεί, έχω δει γενικά τη φάση και με το Edge και με άλλα περιοδικά τεχνολογίας. Αλλά γενικά είναι μια ευκαιρία, αν και έχει περάσει και το δείγμα γραφής από τότε και σήμερα, αξίζει γενικά να κάνει κάποιο συνδρομή πλέον το 2019 στο Edge, στο περιοδικό τεχνολογίας. Αυτά έχουν πάρθει από Ελλάδα, όπως βλέπω πίσω κιόλας, αλλά γενικά κάνει συνδρομή και σου έρχονται από εξωτερικό. Anyway, πείτε μου στα σχόλια αν αξίζει πλέον να κάνει συγγραφή σε ένα τέτοιο περιοδικό ή όχι. Έχει ένα βιβλίο, World Guinness Records, Gamers Edition, έκδοση του 11. Γενικά, strategy guides, τέτοια φάση βιβλία μου αρέσουν πάρα πολύ. Τι έχουμε, πες μου τι έχει κι άλλο μικρόφωνο μέσα. SingStar Mix. Wow. Μικρόφωνα για το SingStar ασύρματα. Μεταξύ είναι η φάση. Έχω βρει ένα παιχνίδι το οποίο θα το βάλουμε στο Twitch TV, στο τέτοιο. Και γενικά έχω φίλους εδώ στο νησί, οι οποίοι ασχολούνται με συγκροτήματα, τραγουδάνε, γράφουνε μουσική. Και με ψήσανε να κατεβάσουμε, έχει ένα, θα το δείτε, δεν σας λέω τίποτα παραπάνω, παίζει να το έχετε δει ήδη την ώρα που κάνω αυτό το βίντεο. Anyway, με ψήνανε να ασχοληθώ και να κατεβάσω ένα παιχνίδι το οποίο είναι beta, μου δώσανε κλειδί, έκανα αίτηση και μου δώσανε κλειδί, στο οποίο κάθεσαι και τραγουδάς ρε παιδί μου. Και τους λέω, είστε σίγουροι ότι θέλετε να βασανίσετε τον κόσμο με τη φωνή μου, αλλά τουλάχιστον θα βάζω αυτούς να τραγουδάνε αντί για μένα. Anyway, πιστεύω ότι αυτά μάλλον θα τα αξιοποιήσω κατά πάσα πιθανότητα, αν τα καταφέρω. Τώρα στο PC όχι, όχι στο PC, αλλά ίσως να το κάνουμε και στο PlayStation, δεν ξέρω αν είναι συμβατά, θα δω. Αν δεν είναι συμβατά, θα τα δώσω σε ένα φίλο, ίσως κατά πάσα πιθανότητα, ο οποίος έχει PlayStation 3, σας είπα και πριν, και σε αυτόν θα πιάσουν σίγουρα τόπο με την οικογένειά του να τα χαρεί. Λοιπόν, εν μεταξύ, βγάζω και βγάζω και βγάζω. Ω, και το τελευταίο είναι ένα κουτί με παιχνίδια. Αχ, είναι αυτό εδώ, έχει μέσα παιχνίδια. Μάλιστα. Εν μεταξύ, πρώτο παιχνίδι. Βλέπω το καινούργιο το μέτρο και λέω, α, πρέπει να παίξω το καινούργιο το μέτρο, το οποίο δεν έχω κλειδί, οπότε πρέπει να το αγοράσω. Και λέω να πάω να το αγοράσω και λέω να πάω να πάρω για το PlayStation τη συλλογή που έχει τα δύο μαζί. Και πρώτο παιχνίδι, μέτρο, Last Light. Αυτό θα δοκιμαστεί. Θα δοκιμαστεί. Και είναι τα παιχνίδια που θα παιχτούν. Όλοι θα παίζουν το καινούργιο και εγώ θα παίζω το τέτοιο, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, Assassin's Creed 2. Αυτό εδώ είναι μια έκδοση που έχει το CD. Με ένα άλλο παραδόξο είχα πάρει μια παρόμοια έκδοση, η οποία είχε μόνο κωδικό, δεν είχε κάτι άλλο, αν θυμάμαι καλά. Assassin's Creed τα έχω όλα. Μου λείπει μόνο το Origins για να κλείσω τη συλλογή με τα Assassin's Creed. Είναι τα αγαπημένα παιχνίδια. Και αυτό γιατί το Assassin's Creed 2 ήταν το πρώτο παιχνίδι που αγόρασα. Original. Βασικά, να πω την αλήθεια, ήταν το τρίτο στη σειρά. Αλλά ήταν το πρώτο παιχνίδι AAA που αγόρασα original. Είχα πάρει κάτι indie της εποχής τότε. Το πρώτο παιχνίδι που αγόρασα για το Steam original. Και ξεκίνησε η φάση να παίζω τα Assassin's Creed. Τα έχω λατρέψει. Το 2 ήταν παιχνιδάρα. Μετά ήταν το Brotherhood. Πολύ ωραίο. Μου άρεσε το σύστημα που έστειλε στους Assassins. Αλλά δεν ήταν τόσο πολύπλοκο. Το 3 μου άρεσε η ιστορία του πάρα πολύ. Το 3, συγγνώμη, το Revelations, μου άρεσε η ιστορία του πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Η πιο ωραία ιστορία των Assassins για κάποιο λόγο, επειδή συνδυαστεί και με το Βυζάντιο. Το είχαν δομήσει πάρα πολύ ωραία, ταξίδευσε διάφορα μέρη. Το σύστημά του ήταν λίγο χαζό εκεί, ειδικά με τις πολιορκίες. Το 3 μ' άρεσε, είχε από τα καλύτερα συστήματα μάχης τότε στη σειρά σε σχέση με όλα τα Assassin's Creed.
Βασικά είχε το καλύτερο μέχρι τότε, ρε παιδί μου. Αλλά η ιστορία του από το δεύτερο μισό του παιχνιδιού και μετά άξιζε. Το πρώτο μισό ήταν σε φάση λες τι κάνω τώρα, για ποιο λόγο τα κάνω όλα αυτά, γιατί με βασανίζεις. Δηλαδή το έκανα speedrun το παιχνίδι, έκανα μόνο τις βασικές αποστολές, δεν έκανα τίποτα άλλο για να τελειώνουμε να ξεμπερδεύουμε. Είχε ωραίες συναμαχίες όμως, τις οποίες πήραν και τις βάλαν στο Black Flag μετά, το οποίο δεν το έχω παίξει και πρέπει να το παίξω, αλλά το έχω. Τώρα, εντωμεταξύ, έχω και το Rogue να το παίξω αυτό το διάστημα. Και παίζω και το Assassin's Creed το Odyssey τώρα. Έχω τα άλλα για το PlayStation 3, τα έχω αγοράσει και έχω όλη τη συλλογή στη Ubisoft μέσα. Γενικά έχω στάξει χρήμα για τα Assassin's Creed. Τα λατρεύω παρεπιπτόντως. Λοιπόν, αλλά σαν το 2 δεν έχει. Shogun. Ένα από τα παιχνίδια, Shogun 2. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Το έχω στη συλλεκτική έκδοση. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Warhammer. Old World Edition. Πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Επίσης, Zombie, πάντα το λέω, ήταν για το Wii αυτό και το βγάλαμε μετά και στο PC, εντάξει, στο Wii ήταν ωραίο, στο PC ενώ έχει πολύ ωραίο gameplay από όσο έχω δει, ο κόσμος για κάποιο λόγο δεν το πολύ προτιμούσε, ίσως γιατί ήταν λίγο τα γραφικά του παροχημένα και το remake δεν είχε γίνει τόσο καλά, το remake, το πέρασμα, το port, συγγνώμη. Λοιπόν, wow, δεν σημαίνει πόσα πήγες και έστειλες αγόρι, πόσα έβαλες. Λοιπόν, και έχουμε Dragon Age Origins. Το έχω νομίζω αυτό, αλλά σε ψηφιακή μορφή. Και το Dragon Age, το Awakening, ναι. Πολύ ωραίο. Το Dragon Age το 1. Και το τελευταίο, το 3, είναι παιχνιδάρης. Το 2, έχει μέσα Amiibo. Star Fox. Star Fox δεν είναι αυτό. Έτσι λέγεται. Δεν έχει το όνομα πουθενά. Και αυτό είναι, δεν θυμάμαι. Εν τω μεταξύ έχω συσκευή που διαβάζει Amiibo. Τα πρώτα αμίμπο! Δεν είχα άλλα. Wow. Κοίτα να δεις, απέκτησα και αμίμπο. Τώρα πάμε σε κάτι που κέντρισε το μάτι μου. Πέπεσε, μάλλον που τράβηξε το μάτι μου. Κέντρισε το ενδιαφέρον μου και τράβηξε το μάτι μου. Ένα πακέτο με Konami Collector Series. Castlevania, Contra, Castlevania Simon's Quest, Castlevania, Castlevania Dracula's Curse, Contra και Super. Τα έχω παίξει. Αλλά και τα παλιά Castlevania είναι πάρα πολύ ωραία. Τα βάζαμε σε emulator και τα παίζαμε. Δεν έχω παίξει το original κονσόλα. Σε emulator με ένα φίλο, το παίζω στο Ζαφυρίο, το έχετε δει. Καμιά φορά πηγαίναμε και παίζαμε στο ίσως σπίτι στο σύλλογο. Λοιπόν, Castlevania τα λατρεύω. Και επίσης λάτρεψα και τα Lords of Shadow. Πολύ ωραία παιχνίδια. Πολύ ωραία παιχνίδια. Γενικά τα Castlevania είναι από τα παιχνίδια που ό,τι και να κάνεις, ρε φίλε, είναι αξία. Και έχουν γεράσει πολύ ωραία και για αυτές τις κονσόλες. Και για οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, Call of Duty 4, Modern Warfare. Νομίζω αυτό έδωσε πρόσφατα το PlayStation. Anyway. XCOM Unknown, Enemy Unknown για το PC. Πολύ ωραίο παιχνίδι και αυτό. Όσοι έχετε παίξει το For Aftermath, λέει τρελά. Medal of Honor Warfighter, Limited Edition. Θυμάμαι. Όταν ξεκινούσα το πρώτο fighting FPS που είχα παίξει, ήταν η φάση... Φίλοι μου παίζαν τότε το Medal of Honor της εποχής. Και το Brothers in Arms ήταν. Ποιο ήταν, είχε και ένα άλλο. Δεν θυμάμαι. Και εγώ είχα πάρει να παίξω το Call of Duty με τον Παγκόσμιο Πόλεμο. Και ήταν η περίοδος που μόλις είχα δει το τέτοιο εγώ, τον εχθρό πρώτων πυλών. Και είχε μέσα τον ήρεα τον Βασίλη Ζάιτσεφ, ρε παιδί μου, ο οποίος ήταν και σνάιπερας, αν θυμάμαι καλά, στο Call of Duty το 2. Είχες πάντως μια περιοχή που έπαιζες με σνάιπερ. Και το είχα λατρέψει και μετά είχα παίξει τα Medal of Honor και δεν μου φάνηκαν τόσο ωραία, μου φάνηκαν λίγο περίεργο. Οπότε πιστεύω είναι ότι ό,τι ξεκινήσεις πρώτο. Εγώ είχα ξεκινήσει το Call of Duty, οπότε μάλλον γι' αυτό και πήγα και προς τα εκεί στα Call of Duty. Δεν το έχω παίξει αυτό, ευκαιρία να δοκιμαστεί. Και, wow, αυτό είναι ωραίο. Blades. Παλιό παιχνίδι για τα Widows. Ένα παιχνίδι το οποίο δεν ήξερα καν ότι υπάρχει, είναι η έκδοση του. Είναι αυτές οι, πώς λένε, οι limited editions, πώς τις λένε ρε παιδί μου, που έχουν πολλά πράγματα μέσα. Σε παλιό χάρτινο, εξώφυλλο κουτί. Και έχει μέσα, από ό,τι καταλαβαίνω, βιβλιαράκια, συντάκια, ιστορίες. Γενικά είναι πλούσια έκδοση. Μου αρέσουν αυτές οι εκδόσεις, προτιμώ περισσότερο από κάποιες συλλεκτικές. Πολύ περισσότερο. Και το τελευταίο, ένα DVD είναι Fantasy, The Spirits Within. Fantasy becomes reality. Δεν το έχω δει αυτό. Τι φάση.
παιχνίδι είναι αυτό. Anyway. Λοιπόν, αυτά. Αυτά από μένα, wow. Μπορώ να πω ότι... wow. Άπειρα πράγματα, αρέσει Βασίλη. Πραγματικά. Δεν έχω λόγια. Ό,τι και να πω είναι λίγο και... για μένα σημαίνει ακόμα περισσότερο όλο αυτό, γιατί είναι από ένα άτομο το οποίο μεγάλο, δεν πέρασαν και τόσα χρόνια, δεν γεράσαμε κιόλας. Τυπικά ορίμασα μέσω του YouTube βλέποντας τα βίντεο του, παρακολουθώντας τον. Μπορεί να συμφωνούσα σε πολλά, σε κάποιον να μην συμφωνούσα, αλλά είναι από τα άτομα τα οποία παρακολουθώ σε καθημερινή βάση. Τα βίντεο δεν υπάρχει περίπτωση να μην τα δω. Είναι από τα άτομα που επηρέασαν το κανάλι αρκετά, εμένα και την πορεία του καναλιού μου αρκετά, στο πώς θέλω να λειτουργήσω το κανάλι, στο ότι ήθελα να χτίσω μια πολύ όμορφη κοινότητα. Εντάξει, κόσμο πολύ το Check Tech Now δεν έχει, είμαστε γύρω στους 15.000, ενεργοί πες να είμαστε 5-6.000. Λοιπόν, αλλά ξέρω ότι, και το ξέρετε κι εσείς που παρακολουθείτε το κανάλι, ότι αγαπάτε το κανάλι όπως το αγαπάω και εγώ και παρακολουθείτε αυτά που κάνω και σας αρέσουν για να το παρακολουθείτε με αγάπη. Τα dislike δεν είναι τόσα πολλά. Λοιπόν, οπότε σε γενικές γραμμές έχω... είναι από τα πράγματα, από τα άτομα τα οποία επηρέασαν πάρα πολύ, από τα άτομα που επηρέασαν πάρα πολύ την πορεία μου στο χώρο και το πώς βλέπω τα πράγματα και πάντα παρακολουθώ τα βίντεο του για να παίρνω ιδέες, γνώμες. Έχει κάνει πολλά καινοτόμα πράγματα, πολύ ωραίες σειρές. Μπείτε, κάντε like και subscribe. Ακολουθήστε τον Βασίλη. Αν θέλετε μην ακολουθείτε εμένα, ακολουθήστε τον Βασίλη. Είναι από τα πολύ αξιόλογα άτομα στο χώρο και αξίζει η δουλειά που ρίχνει για το κανάλι του και όχι μόνο. Εγώ ένα ευχαριστώ θα είναι λίγο. Τα περισσότερα από αυτά θα τα αξιοποιήσω εγώ. Τα υπόλοιπα που δεν μπορώ να τα αξιοποιήσω θα τα μοιράσω σε φίλους και μαθητές οι οποίοι είμαι σίγουρος ότι θα τα εκτιμήσουν. Και ήδη πάνε κάποια πράγματα στο μυαλό μου που θα τους δώσω να χαρούν. Υπάρχουν άτομα τα οποία θα το χαρούν πολύ περισσότερο από μένα, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Λοιπόν, σίγουρα δεν θα πάει τίποτα αναξιοποιητό και πολλά από αυτά θα στολίσουν και τη δική μου συλλογή και θα μπουν κομμάτια. Εν τω μεταξύ, σας λέω room tour, θα γίνει και αυτό που θα πάει. Όπως και να έχει, Βασίλη, πένα ευχαριστώ λίγο, πραγματικά. Εγώ κάποτε μία καρτούλα SD σου έστειλα και αυτή, εντάξει, ήταν σε φάση, ναι. Και ξαφνικά μετά από τέτοιο παίρνω πίσω από μια τεράστια κούτα. Πραγματικά. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Και σε ευχαριστώ επίσης που και όταν σου ζήτησα ενώ ρε παιδί μου γινόταν χαμός να μιλήσουμε, να κάνουμε εκπομπή, ενώ γινόταν χαμός από άτομα τα οποία σε πολιορκούσαν και αυτά, δέχτηκες να μιλήσουμε μαζί και τα λόγια που είπαμε και οι κουβέντες που έχουμε πει μέχρι τώρα ήταν επικοδομητικές. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και εσάς. Είναι από τις στιγμές που λες ρε φίλε, ό,τι και να είναι δεν γαμιέται, συγγνώμη κιόλας, αλλά για αυτό το πράγμα τυπικά, για αυτό το πράγμα γίνονται όλα. Το κάνεις για σένα, αλλά αυτά τα πράγματα που γίνονται είναι που σε γεμίζουν. Και λες ρε φίλε, εντάξει, ό,τι και να γίνει, αρκεί που είμαστε καλά και έχουμε άτομα τα οποία μας εκτιμάνε και εκτιμάμε. Γι' αυτό το λόγο γίνονται όλα. Μοιραζόμαστε το χόμπι μας, μοιραζόμαστε τα γούστα μας, τη χαρά μας. Αναπτύσσουμε το μυαλό μας λίγο παραπέρα. Δεν είμαστε κλειστοί. Αγαπάμε αυτό που κάνουμε. Αγαπάμε το χόμπι μας. Και όπως και να έχει, να είστε καλά. Και εσύ, Βασίλη, να είσαι καλά. Να χαίρεσαι την οικογένειά σου. Να είστε γεροί, δυνατοί όλοι. Και να συνεχίσεις με κέφι και ηρεμία πραγματικά πνευματική και εσωτερική να κάνεις αυτά που κάνεις και να έχεις πάντα όρεξη και να συνεχίσεις έτσι ρε φίλε πραγματικά. Και εσείς να είστε καλά παιδιά. Εγώ πάω να τα στολίσω κάποια από αυτά, τα μαζέψω τα υπόλοιπα. Να έχετε μια όμορφη μέρα από μένα, σας ευχαριστώ. Ένα ευχαριστώ είναι λίγο και πάλι. Θα τα πούμε και μέσα, θα σου στείλω μήνυμα μετά το πακετάρισμα, να σε ευχαριστήσω και από εκεί. Λοιπόν, γεια σας παιδιά. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας. Τι λες τώρα, τι λες.